μας προβληματίζει και δεν παρέχει κανένας είδους εχέγγυα ότι αυτή η προσπάθεια από τη νέα κυβέρνηση στο κομμάτι της δημόσιας υγείας μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και κυρίως αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου επισκέφτηκε την περιοχή της Καβάλας ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Καλαρά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κύριος Ξανθός το πρωί της Παρασκευής επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Κομωτινής αλλά και στη συνέχεια το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, εκεί όπου παραχώρησε και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τόνισε το ζήτημα που αφορά τις στελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Ταυτόχρονα, το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός με θέμα Προοδευτικό Μέτωπο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Περίθαλψης. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική περιοδία σήμερα και στην Καβάλα και στον γειτονικό νομό στη Ροδόπη. Το μεσημέρι είχαμε μια δυνατότητα και μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τη διοίκηση και με το προσωπικό του νοσοκομείου και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Επικαιροποιούμε την εικόνα των γνωστών δυσκολιών αλλά και των θετικών βημάτων που έχουν γίνει στο σύστημα υγείας τα προηγούμενα χρόνια και από την πλευρά μας ο στόχος μας είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση να ασκήσουμε με σοβαρό και τεκμηριωμένο τρόπο μια προγραμματική αντιπολίτευση σε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση η οποία έχει δηλώσει νομίζω με σαφήνεια ότι ο στόχος της δεν είναι να επενδύσει περισσότερους πόρους στο δημόσιο σύστημα υγείας αλλά να δώσει περισσότερο χώρο στην αγορά, στο ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Θεωρούμε ότι αυτό θα υπονομεύσει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, θα δημιουργήσει περισσότερους αποκλεισμούς και ανισότητες και θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της φροντίδας προς τον πολίτη. Τώρα, θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για τη συμπράξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και για τις αλλαγές νομικού καθεστώτος των νοσοκομείων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ακριβώς ένα εργαλείο ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος και απέναντι σε αυτή την προοπτική που ανατρέπει το κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης, ανατρέπει αυτό που ξέραμε ως δημόσιο σύστημα υγείας από τη δεκαετία του 80 και μετά. Νομίζω ότι πρέπει να το υπερασπιστούμε δημιουργώντας συσπυρώσεις και μέτωπα συνδικαλιστικά, κοινωνικά και πολιτικά με προοδευτικούς πολίτες. Εμένα, σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Αυτό δείχνει ότι και εσείς όλοι όπως και εμείς προβληματίζεστε για την τροπή που φαίνεται να έχουν πάρει τα πράγματα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Βλέπουμε πολλές αριθμίες τους τελευταίους 8 μήνες στο σύστημα υγείας, δυσκολίες να λειτουργήσουν και να εφημερεύσουν τμήματα, ελλείψεις φαρμάκων, επιδείνωση της στελέχωσης πολλών τμήματων και κλινικών σε όλη τη χώρα, μέχρι και αναβολές επαόριστων χειρουργείων. Η κυβέρνηση, επιδεικνύοντας, θέλω να πιστεύω, όχι με δόλο, χαμηλά αντανακλαστικά, υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία και στηρίζει μια ακραία νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη που δυστυχώς περιέχει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Είχαμε την ευκαιρία μιας, νομίζω, πολύ παραγωγικής και αποδοτικής συνάντησης σήμερα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τους διευθυντές των υπηρεσιών, με τους εκπροσώπους των γιατρών και των εργαζομένων. Πάντα είναι χρήσιμη αυτή η επικαιροποιημένη εικόνα που είχαμε και την προηγούμενη περίοδο για το σύστημα υγείας και για τις ανάγκες του, για τα κενά του, για τις ελλείψεις. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ανεξάρτητα από το ποιος έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, να μεριμνά για την ενίσχυση και αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτός είναι κρίσιμος όρος για την κοινωνική συνοχή και για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της χώρας μας. Θεωρώ ότι έχουμε σήμερα διασφαλισμένη την επιβίωση, όχι απλώς την επιβίωση, τη σταθεροποιημένη και διαρκώς βελτιούμενη λειτουργία του ΕΣΥ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προασπιστούμε και να το διευρύνουμε βεβαίως, καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες, κάνοντας ένα προγραμματισμό ενίσχυσής του με προσωπικό σε βάθος χρόνου για να καλύψουμε τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και για να καλύψουμε και τις ανάγκες που σήμερα καλύπτονται μέσω συμβασιούχων. Εμείς ο ρόλος μας είναι πλέον να αναδεικνύουμε τα κενά και τα προβλήματα. Πρώτο θέμα που θέλουμε να λύσουμε είναι η υποσταλέκωση. Γίνεται από πλευράς και από την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα η κυβέρνηση κάποια προσπάθεια στο να πάρουμε γιατρούς
Ήδη έχει γίνει η προκήρυξη για 11 θέσεις γιατρών. Ήδη... Όχι εξαιτίας του κορονοϊού αυτό. Όχι, όχι εξαιτίας του... δρομολογημένες. Δρομολογημένες, ναι. Εξαιτίας του κορονοϊού θα έχουμε άλλες 1.500 θέσεις σε όλη την Ελλάδα.